Η ώρα είναι, συνάδελφοι, 7 και 10. Ξεκινάμε την ειδική συνεδρίαση της εξάμηνης έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής από 1η-1η-2022 ως 36η-2022. Θα κάνουμε έναν έλεγχο απαρτίας. Η κυρία Θανασάκου είναι εδώ. Ο κύριος Κουκής απόν, η κυρία Παρίση Απούσα, ο κύριος Ιφαντής παρών, η κυρία Βεντουζά παρούσα, ο κύριος Αγουρόπουλος παρών, ο κύριος Κούτρας παρών, ο κύριος Χατζής παρών, ο κύριος Τράκας παρών, ο κύριος Γιαμάνης παρών, ο κύριος Βαλιράκης παρών, η κυρία Νικάκη Απούσα, η κυρία Δημητριάδου παρούσα, Άννα Μαρία Τσικρικώνη παρούσα, κυρία Ρουφογάλη παρούσα, Γεώργιος Πολύδωρος παρών, Αλέξανδρος Νομικός παρών, Δημήτρος Τούτιζος παρών, Γεώργιος Ανιφαντής απών, Παναγιώτης Δεμέστιχας απών, Γεώργιος Αυγερινός παρών, Βασιλική Ρετσινιά παρούσα, Νικήτας Κανάκης απών, Νικόλος Καραγιάννης απών, Μαρία Σιώτο απούσα, Αναστασία Χαμηλοθόρια απούσα, Κωνσταντίνος Πολυφρόνης Τίγκας απών, κύριος Στάικος παρών, κύριος Ρίζος απών, ο κύριος Ρεκλίτης απών, ο κύριος Ρεμούντος απών, ο κύριος Ζήκας απών, ο κύριος Οικονόμου απών. Παρούσες οι πρόεδροι των δύο τοπικών κοινοτήτων, Χολαργού και Παπάγου, κυρία Κούμα και κυρία Δημάκου αντίστοιχα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παρακαλώ πολύ, το λόγο έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Αβουρόπουλος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αφού εκφράσω και εγώ τα θερμότητα συλληπιτήρια στη συνάδελφο τη Χρύσα την Παρίση και στην οικογένειά της και σε ευχηθούμε καλή δύναμη την αναπαυμένη ψυχή του γιού της εκεί που θέλησε η μοίρα, η τύχη, ο Θεός να τον πάρει. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Εξάμηνη έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής του πρώτου εξαμήνου του 2022. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, είτε από 1η-1η-22 μέχρι 36η-22, διεξήχθησαν συνολικά 21 τακτικές συνεδριάσεις. Από αυτές, οι 17 ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης και οι 4 με φυσική παρουσία διαζώσης. Ελήφθησαν συνολικά 207 αποφάσεις και ήταν όλες ομόφωνες. Από αυτές, όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και στο site του Δήμου. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση διαδράστηκαν 37 αποφάσεις για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του νόμου 3852 του 2010. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση και το πλήθος των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, αυτές αφορούν δημοσιονομικά, είτε προϋπολογισμοί, αναμορφώσεις, τοποθεσίες, απολογισμοί κλπ. 75 αποφάσεις, είτε ποσοστό 36,2%. Προμήθειες, συμβάσεις, υπηρεσίες, είτε εγκρίσεις όρων διακήρυξης διαγωνισμών και μελετών που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, συγκροτήσεις, επιτροπών κλπ. 62 αποφάσεις, είτε 29,9%. Τεχνικά έργα, είτε συμβάσεις έργων, συγκροτήσεις επιτροπών, παραλαβής, παρακολουθήσεις έργων, εγκρίσεις πρακτικών για ανάδειξη προσωρινών και οριστικών ανθρώπων, εγκρίσεις πρωτοκόλων παραλαβής έργων, 41, είτε ποσοστό 19,8%. Χρηματοδοτικά προγράμματα, αποδοχή, όρους μετοχής, εγκρίσεις εκθέσεων, εκπόνηση προγραμμάτων, ορισμός συναφών, επιτροπών και προγραμματικές συμβάσεις, σχέδια τροποποίησης προγραμματικών συμβάσεων, 11 αποφάσεις, είτε ποσοστό 5,3%. Δικονομικά ζητήματα, άσκηση ενδίκων μέσων, εξοδικαστικοί συμβασμοί, ορισμός εξωτερικών δικηγόρων, 10 αποφάσεις, είτε ποσοστό 4,8%. Και τέλος, δημόσια διοίκηση, είτε επικύρωση πρακτικών Οικονομικής Επιτροπής, 8 αποφάσεις, είτε ποσοστό 3,9%. Στην εισήγηση, η οποία είναι αναρτημένη στο ίδιο δημοτικό, έχει λεπτομερώσει τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Εγώ, κύριε, που έχω να πω ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει λειτουργήσει άψογα μέχρι σήμερα και με την προηγούμενη σύνθεση και με τη σημερινή. Έχει παραχθεί έργο και αυτό οφείλεται και είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις αποφάσεις, είτε από τη διοίκηση, από τη πλειοψηφία είτε από την αντιπολίτευση και επίσης το προσωπικό, γιατί για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις χρειάζεται μια σοβαρή προετοιμασία, γιατί στηρίζονται πάνω σε συγκεκριμένες ομολογικές διατάξεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ήδη μέχρι σήμερα όλες οι επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Δήμου, διευθυντές, προϊσταμένους και απλούς υπαλλήλους, είναι πάρα πολύ καλές και έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις στις οποίες έχουν κάνει ορθές επαναλήψεις που λέμε, να έχουν γίνει λάθη. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όποιος θέλει τις λεπτομέρειες είναι επιμένει στο ίδιο δημοτικό, η οποία έχει αναρτηθεί έγκαιρα. Ευχαριστώ πολύ για να μην παίρνω άλλο χρόνο.
Ωραία, ευχαριστώ και εγώ κύριε Βουρόπουλε. Νομίζω ότι έχει αποσταλεί, όχι νομίζω, έχει αποσταλεί και η εισήγησή σας ολόκληρη στους δημοτικούς συμβούλους, συναδέλφους. Θα ήθελα να ανοίξω κατάλογο, αν υπάρχουν ομιλητές, θα θέλετε κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποια ερώτηση, παρατήρηση, τοποθέτηση. Δεν υπάρχει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι τελειώσαμε, η ώρα είναι 7 και 4, οπότε ευχαριστώ πολύ, στις 7.30 όλοι εδώ για την τακτική συνεδρίαση. Ευχαριστώ.